Στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας τώρα με κέρδη προχωράει η αντεπίθεση του Κιέβου που ανακοινώνει την ανακατάληψη στρατηγικής σημασίας χωριού στην περιοχή του Μπαχμούτ. Η Ρωσία απαντά με σφοδρό πυραυλικό μπαράζ, ενώ και οι Ουκρανοί εξαπολύουν κύμα drones μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η ουκρανική αντεπίθεση προχωρά με αμύωτο ρυθμό και οι Ουκρανοί στρατιώτες ανακαταλαμβάνουν τον οικισμό Κλισίφκα 9 χιλιόμετρα νοτίως του Μπαχμούτ. Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка Донецької області від російських окупантів. Πρόκειται για νίκη στρατηγική σημασία, η δεύτερη σε διάστημα τριών ημερών, καθώς λίγες ώρες πριν η ουκρανική σημαία υψώθηκε και στο χωριό Αντρίφκα στην ίδια περιοχή. Слава нації! Смерть ворогам! Οι ρωσικές δυνάμεις χρειάστηκαν ένα χρόνο και τη Βάγκνερ για να κατακτήσουν τον Μπαχμούτ, με τους Ουκρανούς να ανακαταλαμβάνουν οικισμούς στην περιοχή σε διάστημα λίγων εβδομάδων, σημειώνουν αναλυτές. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. They have not failed. The Ukrainians have demonstrated an incredible ability of courage, resilience, toughness, and they are slowly but steadily working the way through some very, very difficult Russian defenses. Το ουκρανικό στόχαστρο, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, μπήκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας περιοχές στην Κριμαία, τα περίχωρα της Μόσχας αλλά και δύο συνοριακές πόλεις μέσα στη Ρωσία, ενώ χτυπήθηκαν και τα γραφεία της ρωσικής διοίκησης στον Ντονέτσκ. Με πυραυλικές επιθέσεις σε Χερσόνα, Οδυσσό και Μικολάιβ απάντησαν οι Ρώσοι. Seemingly trying to stop the Ukrainians from advancing any further. Στο μεταξύ, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας για εμπλοκή σε διαφθορά, το Κίεβο απομακρύνει 6 αναπληρωτές υπουργούς άμυνας.